Φοβερή κομματάρα που είναι αυτό, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η Last Shadow Puppets. Το τραγούδι λέγεται Standing Next to Me. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι για οποιονδήποτε άνθρωπο να έχει άλλους ανθρώπους να τους στέκονται στις δύσκολες στιγμές. Τρίτη σήμερα, Ράδιο Αρβίλα. Το μεταξύ διαβάζουμε. Δεν είναι ωραίο διήμερο αυτό. Δεν είναι ωραίο διήμερο. Μας έχει χαλάσει τη διάθεση αυτό το διήμερο. Χθες κάναμε εκπομπή την στιγμή που συνέβαιναν όλα αυτά τα γεγονότα και παρακολουθήσαμε συγχρόνω ζωντανά τι γίνεται στη Βοστόνη. Συνεχίζεται βέβαια εκεί το κακό. Ψάχνονται. Όλα αυτά τα τρελά πράγματα που συμβαίνουν σε αυτό τον τρελό πλανήτη, μάλλον ο πλανήτης μια χαρά είναι. Αυτοί που κατοικούν πάνω στον πλανήτη είναι τρελή. Ο ίδιος ο πλανήτης από μόνος του μια χαρά είναι. Όταν εμείς τον εγκαταλείψουμε θα είναι ακόμα καλύτερα ο πλανήτης. Εμένα αισιόδοξο μήνυμα. Οικολογικό μεν. Ανθρωπιστικό δεν το λες. Δεν το λες ανθρωπιστικό. Σήμερα το μεταξύ, τώρα πριν από λίγο, πόσο διστάζει το πόσο άσχημη και. Η είδηση έτσι που όλους μας στεναχώρησε για έναν πιτσιρικά, ένα πολύ μικρό παιδάκι 7 χρονών. Κάτσε στην Αθήνα, εντάξει, τραγικό. Στην Αθήνα ένα τραγικό δυστύχημα το οποίο συνέβη. Γενικότερα το δήμερο είναι πολύ παράξενο, αλλά τέλος πάντων να προσπαθήσουμε. Εν τω μεταξύ, επικοινώνησαν μαζί μας και από τον τηλεοπτικό σταθμό Start στην Κέρκυρα, όπου οι άνθρωποι αυτοί μας ζήτησαν και βέβαια με χαρά να το κάνουμε, εννοείται. Κάνουν έναν μαραθώνιο, μια προσπάθεια κάνουν εκεί στην Κέρκυρα. Ο μικρός Μάριος Ρώση κάνει θεραπεία με βλαστοκύτταρα στη Ρωσία και χρειάζεται χρήματα για να ταξιδέψει εκεί. Έχει πρόβλημα με τα, όπως καταλαβαίνετε, οικονομικό προκειμένου να ανταπεξέλθει σε όλα τα έξοδα που η θεραπεία του απαιτεί. Πολύ θα πανηρεί η διαδικασία. Και έχουν δύο λογαριασμούς. Αυτοί είναι οι λογαριασμοί. Μάλλον έχουν ένα λογαριασμό και ένα τηλέφωνο. Αυτός είναι ο λογαριασμός. Και το τηλέφωνο επικοινωνίας το βλέπετε ακριβώς από κάτω. 897 κάθετος 741 243 παύλα 69 και 2661 058 265. Εκτός αν είστε στην περιοχή εκείνη που δεν θα μας ενοχλήσει καθόλου γι' αυτό το λόγο να εγκαταλείψετε το Ράδιο Αρβίλα και να συντονιστείτε με τον τηλεοπτικό σταθμό Star στην Κέρκυρα και να συμμετέχετε κι εσείς σε όλο αυτό. Οπότε έτσι παράξενα, ένα παράξενο διήμερο στην χώρα, στον πλανήτη γενικότερα. Πάμε να γυρίσουμε, πρέπει να κόψουμε τα νύχια της αδέλφης, παιδιά. Πρέπει να κόψουμε μοκέτα. Ή να βάλουμε μοκέτα ή να κόψουμε τα νύχια. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, πάμε να προσπαθήσουμε να γυρίσουμε λίγο τη διάθεσή μας και πάμε να ξεκινήσει το Ράδιο Αρβίλα. Έλα, πάμε. Έλα, μεταξύ, πρέπει να πούμε ότι έχουμε τους Λοκομόντο. Βεβαίως. Έχει να γίνει φασαρία στο τρίτο μέρος της εκπομπής και μάλιστα είναι στα πρόθυρα κυκλοφορίας νέου δίσκου και θα μας πούνε ένα τραγούδι από το νέο τους δίσκο. Αυτό με τα πρόθυρα κυκλοφορίας νέου δίσκου είναι πολύ απειλητικό, είναι κίνδυνο. Όπου να είναι θα βγάλουν CD να. Όλα αυτά τα ωραία στη συνέχεια, αλλά τώρα είναι το πρωτόκολλο που δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα ωραία. Καμία. Το κρύο ανέκδοτο της ημέρας. Έλα πάρε, είναι κρύο παγωμένο, πώς λέμε. Καταρχήν να το αφιερώσουμε εξαιρετικά στον Νίκο το Σιράτη που έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά. Και στην αδερφή του. Ο δικός μας. Πάλι ρε Νίκο. Εδώ βλέπουμε τον Νίκο. Αυτό είναι ο. Όχι, άστο. Κάτσε εκεί που ήταν καθαρίδε. Και πριν κανένα δίμηνο δεν είχε πάλι τέτοιο. Όχι, έχει. Πριν από ένα χρόνο έχει. Πέρασε ένα χρόνο. Και στην αδερφή του τη δίδυμη τη Ζήνα, η οποία βεβαίω πήρε όλη την ομορφιά του διδήμου αυτού. Του διδήμου. Και να υποθέσουμε ότι έχει αυτή η γενέθλια. Έχει, βέβαια, εφόσον είναι δίδυμη. Και ήθελα να σας παρακαλέσω πάρα πολύ, προτού με δίρετε, να μην δίρετε εμένα, να δίρετε το φίλο μου στον Παύλο, ο οποίος παρήγαγε αυτό το έσχος το οποίο θα ακούσετε. Μάλιστα. Μην βγάλετε από τώρα, περιμένετε από πρώτη, μετά βγάλετε όσο θέλετε. Είναι λοιπόν η συναυλία των YouTube. Είναι περίεργο, αλλά τα περισσότερα τέτοιου είδους ανέκδοτα με συναυλίες έχουν να κάνουν με τους YouTube. Κανείς δεν ξέρει γιατί. Τέλος πάντων. Και πάνε δύο φίλοι, ο Σάκης και ο Τάκης,
Και εκεί που απαθαιώνουν το συγκρότημα και τραγουδάνε και είναι πάρα πολύ ωραία κτλ. Είναι ο Μπόνο επισκηνής, ο οποίος κάποια στιγμή λέει: παιδιά, ζητώ συγγνώμη, σταματήστε με. Πιάνει ένας φοβερός πονοκέφαλος, μια ημικρανία. Αν είχε ένα κουτί με κάτι φάρμακα, βγάζει ένα χάπι, το καταπίνει και αρχίζει να τραγουδάει και λέει: hello, hello, there's a place called the. Και σταματάει. Για λίγα δευτερόλεπτα και συνεχίζει μετά. Συνεχίζεται η συναυλία, εν πάση περιπτώσει. Άλλο τραγούδι, λέει ο Μπόνο: με συγχωρείτε, φοβερή ημικρανία. Ανοίγει το κουτί, παίρνει ένα χάπι κτλ. Ωραία, μπορούμε να συνεχίσουμε. And I still haven't found what I'm looking. Πάυση για λίγα δευτερόλεπτα. Λέει ο Σάιτς στον Τάκη. Αλήθεια, έχω αρχίσει να τρέμω. Αλήθεια, σοβαρά. Καλά, καλά. Αλήθεια, όχι, σοβαρά. Τρέμω για αυτό που θα ακούσω. Θα σε διευκολύνω λέγοντα ότι θα τραγουδήσω άλλο, μην ανησυχείς. Όχι, δεν με ενοχλεί αυτό. Θα προτιμούσα να συνεχίσει να τραγουδάς αν δεν καταλήξουμε ποτέ, αλλά τρέμω. Λέει λοιπόν ο Μπόνο, it was a beautiful day. Πάλι τα ίδια. Λέει ο Σάιτς στον Τάκη, καλά, τι συμβαίνει. Λέει, μα δεν έχει καταλάβει, είναι προφανές. Λέει, τι είναι προφανές. Παίρνει παυσίμπονο. Επειδή έχει πονοκέφαλο, παίρνει ένα χάβι που είναι παυσί, κάνει παύση ο Μπόνο. Την ώρα που τραγουδάει. Όχι εγώ, ο Παύλος. Γιατί με κοιτάς έτσι. Θα πρέπει να ντρέπω. Εγώ που ντρέπω, εγώ τέτοιους φίλους. Θα πρέπει να ντρέπω. Ένα πασίσταθο δεν έχετε. Πασίσταθο. Πασίσταθο είναι κάτι. Όνειρα, τώρα, επικαιρότητα ΟΑΣ. Και μέσα σε όλη αυτή την τρέλα, κυρίες και κύριοι, υπάρχει τουλάχιστον ένας άνθρωπος σε αυτή τη χώρα που είναι καλά. Και αυτός ο άνθρωπος, θα χαρείτε πάρα πολύ κι εσείς, είναι ο Γιάννης Τουρνάρας. Ο Γιάννης Τουρνάρας είναι καλά. Γιατί είναι καλά ο Γιάννης Τουρνάρας? Το αποκάλυψε στον Κάρολο Παπούλια. Βλέπω καλά, παρόλη την μία που έχει πέσει, να παρακαλώ. Παίρνω μονονόλα. Παίρνει μουρουνόλαδο. Είναι καλά ο Γιάννης Τουρνάρας γιατί παίρνει το μουρουνόλαδο. Τι είναι το μουρουνόλαδο ακριβώς? Τι περιέχει και βοηθάει έναν υπουργό οικονομικών να είναι τόσο καλά? Μουρουνόλαδο Ξεζουμόλ. Πλούσιο σε ωμέγα 3 λιπαρά που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα. Ο συνδυασμός βιταμινών Ντούνου 2 ενισχύει την άμυνα του προϋπολογισμού και βοηθά στη μείωση του ελλείμματος. Περιέχει ακόμη το συνένζυμο Q-Thompson, ιδανικό για τη σωστή διαχείριση των επιτοκίων. Τέλος, είναι το μοναδικό προϊόν παγκοσμίως που περιέχει βλαστοδίφραγγα, ιδανικά για τη δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος. Είσαι υπουργός οικονομικών. Μουρουνόλαδο Ξεζουμόλ. Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, το μουρουνόλαδο και γι' αυτό είναι καλά ο υπουργός μας οικονομικών. Έχετε απόλυτο δίκιο που ρωτάτε για την τράπεζα, γιατί στην κάρτα που είχε φτιαχτεί για αυτό που σας είπαμε λίγο πιο πριν, για αυτήν εδώ την κάρτα. Για να βοηθήσουμε τον Μάριο Ρώση στη... για τον τηλεοπτικό σταθμό Start στην Κέρκυρα που κάνει αυτήν την, πήρε αυτή την πρωτοβουλία και κάνει αυτό το μαραθώνιο. Δεν υπάρχει η τράπεζα, τώρα σε λίγο θα σας ενημερώσουμε. Μην ανησυχείτε, αλλά μέχρι να σας ενημερώσουμε για αυτά, ελάτε να ενημερωθούμε, κυρίες και κύριοι, ειδικά οι Ταύροι. Εσείς οι Ταύροι. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλοί κόσμος δίνει σημασία στο ζώδια. Κάποιοι καθορίζουν την καθημερινότητά τους με βάση τα ζώδια. Οι Ταύροι, τώρα θα παρακολουθούσα λίγο η προσοχή. Οι Ταύροι, αν θέλετε να ενημερωθείτε για το δικό σας ζώδιο από το Ράδερ Βίλα, νέα στήλη. Σήμερα θα σας πω για τον Ταύρο. Οι Ταύροι ταλαιπωρημένοι κι αυτοί. Πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι. Μείνετε μαζί μας, σε λίγο ακολουθούν οι υδροχόοι. Ελπίζω να κρατήσατε τις σημειώσεις, Ταύροι, γιατί ήταν και πολλά αυτά. Δεν ήταν αρκετά διευκρινιστική, κυρία. Αλλά και οι αντιδράσεις για την παρέτηση Παπαρίγα που έχει συγκλονίσει τον πλανήτη. Το πλανήτη έχει συγκλονίσει τον πλανήτη. Οι αντιδράσεις από όλα τα μέρη του πλανήτη συνεχίζονται. طبعا هو زيارة بسبب الأوضاع في غزة وطبعا احنا دائما ننسق مع مصر. مصر أهم دولة عربية ومطلوب منها دور في العالم العربي. يعني مصر تختلف عن مصر السابقة ف يعني جينا نستقرئ المواقف وفي نفس الوقت نفهم بالضبط الوساطة المصرية اللي الآن تجري بين Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο παράξενες οι αντιδράσεις. Στο νούμερο 19, κυρίες και κύριοι, στη Βουλή. Είναι, θα το λέγαμε, είναι ο κύκλος των χαμένων βουλευτών. Ναι, αυτό δεν είναι. Είναι ο κύκλος των χαμένων βουλευτών και μπορείς να βάλετε το βουλευτό να το αλλάξετε με οτιδήποτε εσείς θέλετε. Ακούγοντας πριν από λίγο τον εισηγητή της Δημοκρατικής Αριστεράς, θυμήθηκα τα λόγια του Λέοντα Τολστόη που έλεγε ότι
Οι ευτυχισμένες οικογένειες όλες μοιάζουν, αλλά οι δυστυχισμένες οικογένειες όλες κρύβουν τη δική τους δυστυχία. Και μια και ξεκίνησα με τον Τολστόι να σας πω ότι η Άννα Καρένινα ήταν η Μιχαλίδα. Απίστησε. Δεν χωράει πια. Καμία συζήτηση σε αυτό. Απίστησε, κύριε Υπουργέ, και κατέληξε στη Μορφίνη και στις ρόδες του τρένου. Τον ηλίθιο του Ντοστογεύσκη να διαβάσει στην επόμενη συνεδρίαση. Μην λέτε την υπόθεση. Γιατί είπατε την υπόθεση. Είπε το τέλος της Καρένινα. Δεν είναι δυνατόν. Θέλαμε να πάμε τη τέτοια. Έτσι έχει εξελιχθεί η συνεδρίαση στη Βουλή. Πού να σφίξουν και οι ζέστες ακόμα περισσότερο. Στο νόμο 18 ο Γιώργος Αυτιάς τον βλέπει ήρεμο. Τον βλέπει ο Γιώργο καλό παιδί. Ήρεμο. Καλό παιδί. Καλοσυνάτο, χαμηλών τόνων. Αναγρέψει ο Γιώργος Αυτιάς. Και παίρνει και μια έκφραση στο πρόσωπο. Αναγρέψει. Και όποιον πιάσετε έξω από το σπίτι σας να κλέβει, λιανίστε τον στο ξύλο. Να το ξέρετε. Είναι άμυνα. Μην ανησυχείτε. Ξύλο όσο μπορείτε. Για να δείτε, θα ξανάρθει άλλη φορά. Αν θυμηθούμε στο ηλικιακό κοινό που απευθύνεται ο Γιώργος Αυτιάς, αυτή τη συμβουλή ξεχάστε την καλύτερα. Ναι, πάρτε ένα τηλέφωνο την αστυνομία τώρα, α το ξύλο. Τα εγγόνια σας κάποιον άλλο, μην το δοκιμάσετε. Αμάρτια. Είμαι τον καθετήρα. Έχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, στο νούμερο 17. Όταν υπάρχει μεράκι για τη δουλειά, ξέρετε, όταν απολαμβάνεις τη δουλειά σου, ναι, ξεχνάς πώς περνάει και η ώρα. Δεν κουράζεσαι τίποτα. Και όταν η δουλειά σου είναι και απαιτητική, όλοι εσείς, όλοι εμείς που δουλεύουμε και κάνουμε κάποιες εργασίες που μπορεί να είναι και λίγο απαιτητικές, καταλαβαίνετε πόσες φορές έχουμε ξενυχτήσει στη ζωή μας. Έχει πάει ό,τι έστω που δεν έχουμε κοιμηθεί καθόλου για να ανταποκριθούμε στη δουλειά μας. Χάνεις την αίσθηση του χρόνου. Χάνεις την αίσθηση του χρόνου, αλλά και να έχεις την αίσθηση του χρόνου επιμένεις γιατί είναι σημαντική δουλειά. Πρέπει να βγει δουλειά. Ταγμένο στο καθήκον. Ταγμένο στο καθήκον. Έτσι και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι. Λίγο παραπάνω. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Βέβαια τέτοιο άδειασμα ο μιλητή στην προκειμένη περίπτωση, αν δεν κάνω λάθος, είναι η Άννα Αγγελίδου. Τέτοιο άδειασμα, άντε κυρά μου να τελειώνουμε να πάμε σπίτι μας. Από τον πρόεδρο κιόλα του Δημοτικού. Δεν έχει ξαναγίνει. Παρακαλώ, είναι 1:20 η ώρα. Πάμε στην κυρία Αγγελίδου. Εγώ έτσι για να σας φτιάξω και λίγο τη διάθεση έβγαλα μια γαλάζια φωτογραφία από το ξύλωμα ενός περιπτέρου που ήταν Μαρία Πάρας. Τώρα, Άννα, η διάθεση θα μας φτιάξαν, μας αφήσει να πάμε σπίτι και να ξεκουραστούμε λίγο. Λοιπόν, άντε, γιατί πέρασε η ώρα πολύ, Άννα, σε παρακαλώ. Το μούλο, κυρία. Και έτσι ολοκληρώθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκη. Πλάκα, πλάκα να σου πω, είναι 2 η ώρα τη νύχτα που γίνεται αυτό ο διάλογο. Σκέψω εκείνη τον ένα τηλεθεατή έχει δυνατότητα να δει Nova Cinema 3, ρεαλιστικό κινηματογράφο, ή το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκη. Και να κάνει ζάμπικ ανάμεσα στα δύο. Δεν λέει. Ναι. Βέβαια, η πεμπτουσία τη ανομαλία θα είναι να βλέπει το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκη και να βνανίζει σε μια φορά. Ένα φετιχιστή θα το έκανε. Εγώ πιστεύω ότι ένα καλό φετιχιστή. Δεν ξέρω, θα προτιμούσε. Θα προτιμώ. Δεν μπορώ να φανταστώ ούτε έναν ο οποίο θα έφτανε στην κορύφωση βλέποντα τον Δημοτικό Συμβούλιο. Κρύψου στάθη, κρύψου. Έχω πάει 3 χρόνια στην ψυχαναλυτή για το θέμα αυτό. Μην το λε αυτό. Δεν μπορούσα να καταλάβω πού οφείλεται. Επί ποιου δημάρχου. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Στο νούμερο 16, κυρίε και κύριοι. Στο νούμερο 16, ένα βίντεο το οποίο θα μας δώσει πάσα για ένα θέμα το οποίο θα καταλάβετε, αλλά για να δούμε καταρχήν αυτό στο νούμερο 16, πάλι από το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Σήμερα το πρωί βέβαια έκανα μια βόλτα στο ζωολογικό κήπο. Πήγα λοιπόν και είχα μια αποκάλυψη σχεδόν σαν αυτές που έχει ο Πρωθυπουργός. Αυτός μιλάει με το Θεό, εγώ μιλάω με τις αρκούδες. Και τι μου απάντησαν οι δύο αρκούδες. Μου είπαν ότι... Είναι καλό να επικοινωνούν οι δημοτικοί άρχοντες εδώ με τις αρκούδες που βρίσκονται στο ζωολογικό κήπο να μαθαίνουμε από πρώτο χέρι τα αιτήματα και τα παράπονα. Είναι δημοτικός ο κήπος, γι' αυτό και επικοινωνούμε τους δημοτικούς συμβούλους. Μόνο με αυτούς οι αρκούδες. Μόνο με αυτούς. Δεν θα πας εσύ να σου πει αρκούδα κάτι. Και είναι εκπαιδευμένοι δημοτικοί σύμβουλοι αυτοί οι οποίοι μπορούν να αντιληφθούν και να μεταφέρουν. Βαριές κουβέντες είπαν πάντως. Οι αρκούδες. Βαριές κουβέντες. Σοφά μίλησε ο γέροντας αρκούδος. Καθιστή αρκούδα είπε. Δημοτικό σύμβουλο. Προσέξτε τώρα την μαγική αυτή είδηση. Προσέξτε τη μαγική αυτή είδηση. Έχουμε λοιπόν η ουσία αυτού που είδαμε και η καταγγελία του ανθρώπου που βέβαια είναι πάρα πολύ σοβαρή. Γιατί έχουν τις αρκούδες μέσα σε 800 τετραγωνικά μέτρα και γενικότερα όλη αυτή η υπόθεση με τους ζωολογικούς κήπους και τα άγρια ζώα στις βιτρίνες είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση, αλλά τέλος πάντων είναι μια άλλη ιστορία. Η ιστορία είναι στη Θεσσαλονίκη, αυτή την τρέλα που ζούμε, είναι η εξής, ότι ο Αρκτούρος μαζεύει υπογραφές και πολύ καλά κάνει για να φύγουν οι αρκούδες από το ζωολογικό κήπο Θεσσαλονίκης. Και να πάνε στο καταφύγιο. Ακριβώς. Ο Αρκτούρος μαζεύει υπογραφές για να φύγουν οι αρκούδες από το ζωολογικό κήπο Θεσσαλονίκης. Έτσι. Ένα του κρατού. Πρόεδρος στον Αρκτούρο είναι ο Γιάννης Μπουτάρης. Χρόνια τώρα με σημαντική δράση. Δήμαρχος στο Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου υπάγεται ο ζωολογικός κήπος Θεσσαλονίκης, είναι ο Γιάννης Μπουτάρης. Εκλεγμένος. Οπότε ο Γιάννης Μπουτάρης
μαζεύει υπογραφές για να πείσει τον Γιάννη Μπουτάρη. Όχι πιο εύκολο πράγμα. Να διώξει τις αρκούδες από το ζωολογικό κήπο Θεσσαλονίκη. Λογικό! Απολύτως. Και στείλει υπό την υποπτία του Γιάννη Μπουτάρη στο. Ακριβώς. Είναι απολύτως λογικό στη χώρα που ζούμε, κυρίες και κύριοι. Διακριτή ρόλη, όπως επιτάσσει η δημοκρατία. Και επικοινώνησε ο πρόεδρος του Αρκτούρου. Ναι. Με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι, ναι. Επικοινώνησε προκειμένου να διαμαρτυρηθεί. Καλά, λογικό. Τον πήρε τηλέφωνο, δεν άντεξα. Καλά τους. Έλα Γιάννη. Έλα Γιάννη. Τι κάνω. Καλά είμαι. Δεν μου λέω. Τι θα κάνω με το ζωολογικό κήπο. Τι να κάνω δηλαδή. Σαν πρόεδρος του Αρκτούρου ζητώ την απομάκρυνση των αρκούδων από το πάρκο. Να το πω στο Δήμαρχο. Μα εγώ είμαι ο Δήμαρχος. Ο ζωολογικός κήπος είναι δημοτικός, άρα οι αρκούδες είναι δημότες Θεσσαλονίκης. Έλεος, μα τι μου λέω τώρα, πλάκα μου κάνω. Δεν μου κάνω καθόλου πλάκα μου, απαντάω σε αυτό που με ρώτησαν. Γιάννη, μη με κοροϊδεύεις εσένα. Δεν σε κοροϊδεύω καθόλου εμένα. Δεν μου αρέσει ο τόνος της φωνής μου. Μια χαρά είναι. Έτσι μίλησα και πριν λίγο με τον εινοπαραγωγό των κρασιών Μπουτάρη που με πήρα στο τηλέφωνο. Και τι του είπα. Να μην με νοιάζει. Όλα να τα μαθαίνω θέλω. Ακού εκεί. Δεν τελειώσαμε ακόμα, να το ξέρω. Με περιμένω στη γωνία. Στην πρώτη μαλακία που θα κάνω μου την έχω στημένη. Θα μου κλάσω μια μάντρα αρχίδια. Να πάω στο διάολο. Άσυ χτύρ με τον κάθε ψυχοπαθή που με παίρνω και μου λέω ότι να είναι. Δεν είχε καλή κατάληξη η επικοινωνία. Δυστυχώς ο πρόεδρος του Αρκτούρου δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης πολύ καλά. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα βρουν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Να σωθούν τα ζωάκια από εκεί πάνω, να φύγουν από εκεί πάνω τα ζωάκια. Οι αρκούδες τι έχουν να πούνε για όλα αυτά. Μάλλον. Να φύγουν από εκεί οι αρκούδες, είναι κρίμα. Και τα άλλα τα πουλάκια, κάτι IT που είναι, κάτι τέτοιο, να φύγουν. Στο νόμο 14, κυρίες και κύριοι, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το ίδιο μήκος κύματος λογικής. Ναι, δεν αποκρινόμαστε θεμάτων. Στο, ναι, στο οποίο μέχρι στιγμής βρίσκεται η εκπομπή Ράδιο Αρβίλα. Λέει το εξής. Για δες το ρε παιδιά έναν άντρα. Δες ένα πολιτικό αρχηγό. Προσέξτε το, θα σας πω. Που αν πάρει την εξουσία θα τα βάλει με το Σόιμπλε. Θα τα βάλει με την Μέρκελ. Θα τα βάλει με τον Τέραντ Ράιχ. Θα τα βάλει με τους κλούνους Ευρώπης. Αλλά φοβάται. Ρε Άδωνη, πώς δεν σε φοβάται ο άνθρωπος. Δηλαδή, συγγνώμη, αλήθεια, έχεις δει αντικειμενικά ποτέ τον εαυτό σου. Δηλαδή, μετά από αυτή την εμφάνιση που μόλις τώρα παρακολουθήσαμε, εσύ δεν θα σε φοβόσουν για να είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος με τον Μπουτάρη ή, για παράδειγμα, μετά από αυτή την εμφάνιση. Όλα αυτά μαζί με 30 ευρώ, φορτώστε! Προλάβατε! Προλάβατε! Φορτώστε! Πάρτε τα! Πάντως αυτός ο άνθρωπος μια καριέρα στη λαϊκή πρέπει να την κάνει κάποια στιγμή. Δηλαδή αυτό είναι ένα ταλέντο που πηγαίνει χαμένο. Αλλά είχαμε πάντα υποψίες ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν είναι γήινος. Δεν είναι του κόσμου τούτου, όχι. Δεν μπορεί αυτό το πλάσμα που ακούει στο όνομα Άδωνης Γεωργιάδης να έρχεται από αυτόν εδώ τον πλανήτη. Αλήν. Είναι, έχει κάτι απόκοσμο. Θα δεις. Είναι. Και είχαμε αυτή την υποψία και πλέον έχουμε και την επιβεβαίωση. Δεν μας λογαριάζει αν μπορείτε ή όχι. Θεωρείται δάνειο της Ελλάδας προς τη Γερμανία. Αυτό είναι το ανακριτικό. Ερώτημα τώρα. Ερώτημα. Μου τηλεφώνησαν από τα Καλάβρητα. Μου τηλεφώνησαν από το Δίστομο. Μου τηλεφώνησαν από την ιδιαίτερη Μαδρίτη. Θέλουμε να δηλώσουμε ότι δεν πειράξαμε καθόλου την εικόνα. Δεν υπήρχε κανένα stop, κανένα freeze, τίποτα. Ήταν πολύ. Έτσι ακριβώς. Έμεινε εκεί. Εκείνη τη στιγμή, μάλλον επικοινωνούσε με το διαστημόπλιο. Κάτι του λέγανε. Σταμάτησε η λειτουργία του Άδωνη Γεωργιάδη και δεχόταν κάποιες νέες εντολές για το φόρτο. Να έκανε update. Ναι, τι να, έκανε update μάλλον. Κάτι συνέβαινε τέλος πάντων. Ενώ στο νούμερο 13, κυρίες και κύριοι, μια που ξεκινήσαμε με τραγούδια σήμερα από τον φίλο του Στάθη, σαν να μπαίνει η άνοιξη στα ξαφνικά στη Βουλή. Το χρόνιο πρόβλημα καταπολέμησης του λαθρεμπορίου καυσίμων συνεχίζει να έχει εκρηκτικές διαστάσεις. Το σχέδιο νόμου που συζητάμε σήμερα αποτελείται από 4 μέρη. Η νομική υποστήριξη του Ταμείου γίνεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Κυρία Ξηρωτήρη μου, με εγχείρηση θα σας το βγάλουν αυτό το... Δεν είναι τόσο ωραίο. Δεν είναι τόσο ωραίο. Ταιριάζει με τα έδρανα, βέβαια. Είναι το έδρανα αυτό το χρώμα. Εδρανή. Λένε οι στιλίστες ότι αν έχεις ένα ρούχο το οποίο είναι κλασικό, έτσι διαχρονικό και διακριτικό, μπορείς να το φοράς με διάφορα. Ένα γκρι είναι γαλάζιο. Τώρα εμένα με συγκίνησε γιατί μου θύμισε ένα παλιό καναπέ που είχε η γιαγιά μου. Ήταν τα λαχούρια, ήταν ωραίο. Με την ευκαιρία, ένα πολύ ωραίο παλιό. Ενώ στο νούμερο 12 ο Γιώργος ο Καλατζαφέρης. Μην κάτσει πάνω και σου καταλάβει. Είστε ζωντανοί. Αχ, συγγνώμη κύριε Ξηρωτήρη. Ο καναπές κουνιέται.
Στο νούμερο 12, κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Καλατζαφέρης συνεχίζει αυτά τα αντικειμενικά ρεπορτάζ. Πιστέψτε με, δεν πέφτει καθόλου μοντάζ, ούτε γίνεται κάποια επιλογή ποιον θα πατήσει. Πάνω απ' όλα είναι δημοσιογράφος. Ναι, σε την κάμερα και. Τυχαίνει και πέφτει πάνω σε αυτούς. Αντικειμενικά ρεπορτάζ για τον Αντώνη Σαμαρά. Έχουμε και ένα γκάλωπ στους δρόμους για τον κύριο Σαμαρά, όπου νομίζω εκφράζεται όλη η συμπάθεια και η τρυφερότητα των Ελλήνων πολιτών προς τον πρωθυπουργό τους. Να πάνε γα... όλοι τους. Αλλά και οι τρεις να πάνε στο διάβο. Είναι ψεύτες. Είναι βλάκες. Αναπνιγητές. Ένα αντικειμενικό. Τίποτα, αμοντάριστο ήταν έτσι. Αμοντάριστο ρεπορτάζ, ακριβώς όπως για τον Αντώνη τον Σαμαρά. Ενώ ο Καλατζής, αυτός είναι αντιπρόεδρος τώρα, έγινε β' αντιπρόεδρος. Τσουβουλής. Ο Καλατζής, αυτός τον είχα γνωρίσει, είναι και ένας ο μάγος που όταν και εγώ ήταν όλη η Χαλκιδική είχε πει και το μαγείο να πας να σβήσεις τη φωτιά. Ναι. Αξέχαστες στιγμές, πραγματικά. Μαγικές στιγμές. Ένας πολιτικός ακτιβιστής, να το πούμε αυτό. Πολιτικός ακτιβιστής, εννοείται, ο οποίος είπε. Τον κύριο Μανατίδη, όπως με όλους τους Έλληνες πολιτικούς μας, ενώνει η κοινή αγάπη για την Ελλάδα. Και αυτό είναι η βασική μου πεποίθηση και προσπαθώ να είναι και καθημερινή μου πρακτική να μην έχω καμία αμφιβολία ότι οι Έλληνες πολιτικοί αγαπάνε την Ελλάδα πάνω απ' όλα. Μας λένε φίλοι στο Twitter, μην μας αγαπάτε τόσο πολύ, λέει, γιατί η αγάπη που μας δείχνετε έχει αρχίσει και μας τραγκαλίζει λίγο. Μας έχει κολλήσει στον τοίχο. Να σας βοηθήσω λίγο σε αυτό. Η μητέρα μου λέγεται ότι πολύ αγάπη δεν πέθανε κανείς. Κάνουν διαγωνισμό, ποιος θα πει τη μεγαλύτερη παπάρα. Δηλαδή, αλήθεια, γίνεται κάποιος τέτοιος διαγωνισμός και δεν μας έχουν ενημερώσει όλους τους υπόλοιπους εδώ στη χώρα στις πολιτικές εκπομπές. Η μαμά του έλεγε ότι από την πολλή αγάπη δεν πεθαίνει κανείς. Οπότε μην ενισχύετε, Έλληνες πολίτες, από την πολλή αγάπη των πολιτικών προς την Ελλάδα δεν πέθανε κανείς. Όμως, κύριε Καλατζή, που πέθαναν μερικοί, να κάνετε ένα μικρό τσεκ λίγο να δείτε τι γίνεται με τις αυτοκτονίες τον τελευταίο καιρό στη χώρα και ίσως διαπιστώσετε ότι κάποιοι έχουν πεθάνει από την πολλή αγάπη τη δική σας και έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν με το σουγιά για το καλό τους. Συνέχισε όμως ο κύριος Καλατζής. Εντάξει, μετά όμως, εντάξει, ο άνθρωπος μαλάκωσε. Εντάξει, λογικό. Του βγήκε το ανθρώπινο, γιατί έχει σοκαριστεί όλος ο πλανήτης από αυτά τα γεγονότα στην Βοστόνη. Και ο κύριος Καλατζής έδωσε τη δική του ευχή για όλο αυτό που συμβαίνει στην Βοστόνη και για την τρομοκρατική αυτή ενέργεια. Πρέπει να ευχηθούμε ώστε ούτε ένας από τους 140 τραυματίες στη Βοστόνη να μην είναι αύριο εν ζωή. Πολύ ωραία. Να είναι καλά ο κύριος Καλατζής. Κρίμα που δεν το είπατε στα αγγλικά, να το ακούσουν οι άνθρωποι, το ευχαριστούν. Ναι, να το χαρώ. Ναι, πολύ ωραία. Συμπονετικός. Να πει στα νοσοκομεία εκεί που είναι τραυματισμένοι άνθρωποι. Να το χαρούν. Έλα, να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Φτάνει με όλους αυτούς. Να αλλάξουμε. Ξέρετε ότι έχουμε αυτή την εκπομπή, την οποία τη λατρεύουμε, γιατί παίρνουν, του ζητούν, ό,τι μπορείτε να φάει. Είναι η ίδια εκπομπή που χθες του λέγανε για το άλογο. Που είναι το άλογο 11 με 12 που περιμένει, ναι, το άλογο. Και το λίγο κανάλι στο Άστρα, στο Βόλο. Του λένε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε τι είπαν τώρα. Γεια σας. Δήτρη. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Ναι, ναι, γιατί. Έλα, κύριε Μαρέλη. Ναι, παρακαλώ. Ναι, με ακούς. Σας ακούω, τόση ώρα σας ακούω. Για την Τούρκερ, λέω, θέλω. Σε Τούρκερ. Για τι πράγμα? Security που έχετε στη Λάρισα. Α, security, ναι, ωραία, ναι. Έχω. Για σας είναι? Για το γιο μου. Είπα γιο μου, ωραία. Ήθελε για την Κιούρτη να δουλέψει ο γιος. Την Κιούρτη, να ενημερώνεσαι. Να θα καταλάβεις, θα ενημερωθείς τώρα. Και εμείς στην αρχή μπερδευτήκαμε. Και εμείς, κάναμε έρευνα. Διάφορες το μοντάζ να χλεβάζουν Κιούρτη, πια Κιούρτη. Κιούρτη. Ψάξαμε τι είναι Κιούρτη ακριβώς. Τι είναι. Ναι. Και βρήκαμε, έχουμε το διαφημιστικό, κυρίες και κύριοι, σας το παρουσιάζουμε. Πενοβγαίνουν οι λοποδίτες στο σπίτι σας? Φοβάστε μη σας καβατζώσουν τα Max? Κανένα πρόβλημα! Εμπιστευτείτε την εταιρεία ασφάλειας Κιούρτη! Φιλάμε το σπίτι σας, το αυτοκίνητό σας, την οικογένειά σας και τις οικονομίες σας. Κιούρτη! Είστε σημαντικό πρόσωπο? Η ειδική υπηρεσία Security της εταιρείας Curti δίνει λύση στα προβλήματά σας. Στους 10 πρώτους δώρο 5 κιλά Security. Αλλά και ένα συναγερμός με τους Scorpions! Εταιρεία ασφάλειας Curti. Όποιος κάηκε στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι!
Όπως κατάλαβες, η security είναι υποκατάστημα, είναι τη security. Κιούρτι. Κιούρτι security. Η security είναι η θηγατρική εταιρεία. Όχι, η security είναι η θηγατρική. Η μαμά εταιρεία είναι η security. Αλλιώς μπαίνουν και οι κιούρτι στο παιχνίδι. Ο συναγερμός με τους Σκόρπιους, αλήθεια, θα τον ήθελα πάρα πολύ. Εγώ. Αυτή η παράγκα. Έχεις ακούσει την κορώνα στη λάμπη. Και 10 παπάκια θα χωρούσε. 10 παπάκια. Γεγονέως. 10 παπάκια θα ήταν μια χαρά. Να κάνουν και παπά να φωνάζουν όλα μαζί. Αυτά είναι από τη χθεσινή εκπομπή για εσάς που δεν καταλαβαίνετε. Πόνερα, να βλέπατε. Πόνερα της χθεσινής. Ναι, να βλέπατε. Εμείς τι φταίμε. Εδώ ήμασταν. Τρώμε τα καλύτερα μας χρόνια για να μην βλέπει ο άλλος τα παπά. Ένα στο νούμερο 9, κυρίες και κύριοι. Αυτή η σπήρα τελικά πόσα μέλη έχει, ρε παιδιά, έχω πραγματικά σου ευχαριστεί. Και σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Ποιος θα το φανταζόταν, θυμάστε εκείνη την κλοπή που είχαμε δεχτεί παλιότερα που είχε βγει στο φως της δημοσιότητας στο στούντιο του Αμάν. Έτσι. Μας είχαν κλέψει όλες τις περούκες. Το βεστιάριο μας. Το βεστιάριο μας. Και από τότε έχουν περάσει πόσα χρόνια και ανακαλύπτουμε συνεχώς νέα μέλη αυτής της σπήρας. Έναν. Και όπως ο Γιάννης από όλες τις κοινωνικές τάξεις, βουλευτής πράγμα. Βουλευτής. Και θράσος να βγαίνει και στα κανάλια. Έχει μπει στο στούντιο του Αμάν για να. Βάλει το βίντεο να παίζει. Βάλει το βίντεο να παίζει. Τον ηχοκράτο χαμηλά δεν χρειάζεται. Βουλευτής πράγμα. Να έχει μπει στο στούντιο του Αμάν. Για να μεταμφιεστεί τι, στον πρώτο vintage βουλευτή. Ο βουλευτής εποχής, κυρίες και κύριοι. Έτοιμος, νάτος, δείτε το. Φέρε πίσω, σε παρακαλούμε, άνθρωπέ μου. Εντάξει, σαν να σε καλύπτει η βουλευτική ασυλία. Φέρε πίσω, μουστάκι, μουσι, γυαλί, τα πάντα. Χίπστερ. Είναι ντροπή. Ο Ρομπεσπιέρος. Από μια άλλη εποχή. Είναι ντροπή. Και στο νούμερο 8, κυρίες και κύριοι. Επιτέλους ένα νέο κόμμα σε αυτή τη χώρα. Επιτέλους. Δόξα τω Θεώ. Είχαμε κλείσει ένα κόμμα, καινούργιο κόμμα. Σωτήρας, καινούργιο. Τουλάχιστον 10 λεπτά είχε βγει νέο κόμμα. Τουλάχιστον. Και εκεί που, πάει η ελπίδα να χαθεί, βρε αδελφέ. Σχεδόν. Λες, τι θα μας σώσει, τι θα γίνει, πώς θα σωθούμε. Έρχεται και πάλι η ελπίδα και ζωντανεύει αυτή η φλόγα που δεν σβήνει ποτέ στις ψυχές κάθε Έλληνα πολίτη. Γιατί. Βλέπουμε και το λογότυπο του κόμματος σας πίσω, αυτό θα είναι, κύριε Λοπερδό. Ναι, ναι. Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα είναι το κόμμα. Ναι, λέω το λόγο στην πραγματικότητα αυτό είναι το Νέα Ελλάδα. Θα το δούμε. Δεν έχουμε κάνει ακόμα το αρτικό λεκτό. Είναι κόκκινο το χρώμα του και η επίτευξη του στόχου είναι το σύμβολο του. Πού θα κινήσετε, σε ποιο χώρο, γιατί διάβασα ότι θα είστε μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Συμφωνία. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, περίπου εκεί. Πολύ σαφές που το παίρνει. Είναι πολύ στενά όρια. Πάντως, συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα, λέγεται το καινούριο κόμμα του Ανδρέα Λοβέρδου. Και σιγά σιγά, δειλά-δειλά, κάνουν την εμφάνισή του στα πρώτα έτσι σποτ, τα οποία αναφέρονται στην ονομασία. Γιατί πρέπει να συνηθίσουμε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να περάσει κάθε καινούριο κόμμα, όπως και κάθε καινούριο προϊόν, είναι το αυτό που λέμε, το όνομα, να αποτυπωθεί στους εγκεφάλους μας. Τέλος τα ψέματα. Ήρθε η ώρα να ανατείλει μια νέα, φρέσκια και αδοκίμαστη πολιτική δύναμη στον τόπο. Το όνομά της, Σούγου του Νέ. Με Σούγου του Νέ, η Ελλάδα θα γίνει Νορβηγία. Με Σούγου του Νέ, η ανεργία θα φτάσει στο μείον 5%. Μόνο το Σούγου του Νέ έχει τη δύναμη να συγκρουστεί με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Γιατί στο Σούγου του Νέ κρατάμε τις υποσχέσεις μας. Σούγου του Νέ, πώς μας έλειπες εσύ, Αγλοβέρδο, η φρέσκια η ματιά σου. Σούγου του Νέ. Σούγου του Νέ, το κόμμα σου λαέ. Στις επόμενες εκλογές, Σούγου του Νέ, δαγκωτό, κυρίες και κύριοι. Και εύκολο και εύχο και Σούγου του Νέ. Και αφήσεις και μπουζάκια, γεμίζει. Ποιο Αιτήλα πεθαίνεις. Ένα από τα πιο ωραία τραγούδια της δεκαετίας του 80 από τους Platinum Blonde, το τραγούδι με τον τίτλο Not in Love. Με αυτό το τραγούδι θα πάμε στις διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε στο Ράδερ Βίλα. Θα συνεχίσουμε βέβαια. Σήμερα έχουμε μαζί μας στο τρίτο μέρος ολοζώντανος τους Λοκομόντο. Θα τα σπάσουν κανονικά. Και βέβαια η ευγενία μας βρίσκεται εδώ. Και όλα αυτά μέσα σε επιμέρου από Μελιντζάκη. Αυτό ακριβώς. Πάμε στις διαφημίσεις με τον Νάτι Λαβ των Platinum Blog και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ.
πράγμα θα σας πω. Δεν θέλετε να μάθετε γιατί συζητάμε τόση ώρα. Έχει σχέση με το νούμερο ένα πάντως. Επιστρέψαμε στο Radio Villa. Πρέπει να σας πούμε ότι μας είπανε επιτέλους ποια είναι η τράπεζα. Είναι η Εθνική Τράπεζα, για αυτό που λέγαμε στην αρχή, για την προσπάθεια που γίνεται από τον τηλεοπτικό σταθμό Stat στην Κέρκυρα για να μαδευτούν χρήματα για τον μικρούλι Μάριο Ρώση, ο οποίος κάνει αυτή τη θεραπεία με τα βλαστοκύτταρα στη Ρωσία. Χρειάζεται χρήματα για να μπορεί να ταξιδεύει εκεί. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα όλης αυτής της διαδικασίας. Και ο αριθμός λογαριασμός αυτός αντιστοιχεί στην Εθνική Τράπεζα. Το τηλέφωνο επικοινωνίας το βλέπετε από κάτω. Με έναν από τους δύο τρόπους μπορείτε να ανταποκριθείτε και εσείς αν έχετε αυτή τη διάθεση. Με την Νέκα επιστρέψαμε, το τραγούδι λέγεται Heartbeat, την Νέκα την οποία αγαπάμε και εκτιμούμε πάρα πολύ, και πάμε στα δικά σας μηνύματα. Καταρχήν έχει κάνει θράψη η εταιρεία Curity, ξέρετε, η εταιρεία προστασίας Curity. Λογικό. Λογικό ήταν. Curity Security, διψάνε όλοι. Τολμάει ένας να πει βέβαια όχι Scorpions, δεν παιδιάζει. Δεν είναι Curity Security. Αν μπορούμε επιτέλους λίγο να καταλάβουμε τι γίνεται. Είναι η εταιρεία Curity. Και μία από τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία, η μαμά εταιρεία Curity, η οποία έχει πολλές υπηρεσίες, είναι και Security. Εντάξει, άλλο η εταιρεία Curity, άλλο η εταιρεία Security. Είναι η Curity Enterprises. Ναι, η οποία έχει και τους Curity συγκρότημα και τέτοια. Αυτό ήθελα, η Curity Enterprises, να τα λέμε σωστά. Η Curity είναι μία άλλη, για παράδειγμα, θηγατρική. Κάποιοι τολμούν να ζητάνε Cure αντί για Scorpion στο συναγερμό της Curity. Δεν είναι δηλαδή, παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όχι, η Curity έδειξε πολύ μεγάλη, πώς να το πούμε, έδειξε ανωτερότητα. Ενώ θα μπορούσε να βάλει το δικό της συγκρότημα της Cure, έβαλε τους Scorpion. Α, η Cure είναι θηγατρική. Τι λέμε τόση ώρα. Είναι δημιουργία της Curity η Cure. Δεν φτάνει ο ήχος μέχρι τα αυτιά σου, έχεις πρόβλημα. Φοβερό. Νέες πληροφορίες, με συγχωρείτε. Έχουμε ένα φίλο τηλεθεατή, ο οποίος είναι καρκίνο στο ζώδιο. Άκουσε πολύ προσεκτικά όλα αυτά που του είπε η αστρόλογος στην αρχή. Και τώρα ρωτάει, παιδιά, μάλλον δεν θα ζήσω, Μην το παίρνεις ζώδιο. Όχι, γιατί. Δεν ήταν αρκετά σαφής η αστρολόγος στην αρχή. Όχι, ρε, όχι. Μα δεν φτάσαμε ακόμα. Δεν είπαμε για τους καρκίνους. Σε 18 εβδομάδες περίπου θα φτάσουμε. Για τα Σκέψη για τους καρκίνους, τι είπα. Είναι αστρολόγος. Και εγώ τι λέει τόση ώρα αυτό το παιδί. Και ένα πρόβλημα που έχουν πολλοί τηλεθεατές μας στο γράφο. Σήμερα μας το λέει και η Ειρήνη από το Ηράκλειο. Λέει, παιδιά, βάζετε αυτούς με τη Βουλή. Λέει, γελάμε. Μετά πάμε για ύπνο όμως. Θλιβόμαστε, ντρεπόμαστε, μετανιώνουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα προς το παρόν. Ειρήνη, μακάρι να το θυμάσαι στο τέλος τετραετίας. Το κόμμα, το νέο κόμμα του Λοβέρδου άγγιξε. Βέβαια, ο Παντελής από την Άρτα, ο οποίος είναι κακοϊθέστατος, λέει έτσι έκανε και ο Μπέος με το νέο Πανιόνιο και είδαμε τι έπαθε. Να λείπουν αυτά, παρακαλώ. Και επίσης, μια πολύ κομβική πρόταση είναι η εξής. Τελικά, ο πρόεδρος του Αρκτούρου δεν κατάφερε να συνεννοηθεί με τον Δήμαρχο. Δυστυχώς, είδαμε την προσπάθεια επικοινωνίας. Είδατε πώς θα γινόταν αυτό. Θα μπορούσε ο πρόεδρος του Αρκτούρου να ζητήσει από τον γείτονα του Δημάρχου άνθιμο να μεσολαβήσει ώστε να τα πούνε. Ναι, αυτό θα αποδείξω. Αν το ξέραμε, θα το κάνουμε. Πάντως πιστεύω ότι ο πρόεδρος του Αρκτούρου, Γιάννης Μπουτάρης, τελικά θα λύσει στα δικαστήρια τις διαφορές του με τον δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη. Θα έχουν κάποια ξεμπερδέματα. Δεν θα έχουν καλά ξεμπερδέματα αυτοί οι δύο άνθρωποι. Αβυσαλέα. Είναι αβυσαλέα. Ο ένας άνθρωπος είναι ευαίσθητος, ασχολείται με ζώα, άλλος ξύλινη γλώσσα, δήμαρχος. Ο άλλος πολιτικός. Δεν υπάρχει και μία γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των δύο. Είναι δύσκολα. Πού να συνεννοηθεί ο Γιάννης Μπουτάρης του Αρκτούρου, ο ευαίσθητος Γιάννης Μπουτάρης του Αρκτούρου, με τον πολιτικό Γιάννη Μπουτάρη. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί. Είναι προβλήματα αυτά, μεγάλα προβλήματα. Για να δούμε αν θα γεφυρωθεί τελικά αυτό το χάσμα. Και μια που είπες Άνθιμος, πάμε στο νούμερο 7. Ο Μητροπολίτης Άνθιμος, κυρίες και κύριοι, ο οποίος άλλαξαν λίγο οι εκκλησίες και δεν το καταλάβαμε, παιδιά. Αυτό είναι ευχάριστο. Έχουν αλλάξει λίγο οι παραβολές, οι εκκλησίες. Εδώ προφανώς θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από μια γνωστή παραβολή, την οποία εγώ όμως δεν γνώριζα προσωπικά. Είναι, είναι η παραβολή Σάκης ο Υδραυλικός. Υπάρχει παραβολή Σάκης ο Υδραυλικός. Ναι, βέβαια, ούτε εγώ το ήξερα, αλλά προφανώς. Βλέπεις ότι μέσα στις εκκλησίες πλέον γι' αυτό. Μάλλον έχει πέσει και η επισκεψιμότητα στις εκκλησίες και έχουν. Για τα νεανικά κοινά. Ο Σάκης λέει ήταν ηλεκτρολόγος με μαγαζί μεγαλύτερος 20-25 ετών. Ακούστε τώρα. Τα είχε φτιάξει με την Αλέκα, τη μαθήτρια. Μία από τις μαθήτες της τάξης, ψηλή και αδύνατη, με κοντά ξανθά μαλλιά και μεγάλα καστανά μάτια, μακρύ λαιμό και μακριά χέρια και πόδια, κάπως ξερακενή, αλλά ζόρικη, στα 15-16 όπως όλες τους. Η πρώτη που έβγαινε ραντεβού, μήνες τώρα, ο Σάκης την περίμενε το μεσημέρι στην άλλη γωνιά και οι άλλες μαθήτρες έτρεχαν από πίσω για να τους δούνε. Τα σχόλια έδιναν και έπαιρναν. Ήταν ο πρώτος έρωτας της τάξης.
Συγγνώμη, ήταν η παραβολή ο Σάκης ο ηλεκτρολόγος. Γι' αυτό μας φαινόταν άγνωστο πριν τώρα. Ναι. Βγάζει ένα νόημα. Δεν ήταν ο Σάκης ο υδραυλικός. Ο Σάκης ερωτούσαμε στο κάποιο κανάλι. Τότε. Ήταν άλλη παραβολή και είχε συνέχεια όμως το κήρυγμα στην εκκλησία. Έχουν αλλάξει τελικά εκκλησίες. Είναι ευχαριστώ αυτό. Είχε συνέχεια ο άνθιμος. Ο Σάκης έβαλε την αλέκα πάνω στη μοτοσυκλέτα του. Έδωσε γκάζι και εξαφανίστηκαν στο ηλιοβασίλεμα. Έφτασαν σε μια ερημική παραλία. Την κοίταξε αχόρταγα από πάνω ως κάτω. Την ξάπλωσε στην άμμο και φίλησε τα μαλλιά της και τα γεμάτα χυμούς νεανικά της στήθη. Εκείνη κοντοστάθηκε για λίγο. «Σάκη», του είπε, «τι έβαλες στο νου σου? Μου λες, εγώ είμαι κοριτσάκι και εσύ ηλεκτρολόγος». Ο Σάκης τότε έκανε κάτι που την ξάφνιασε. Έβγαλε από το παντελόνι του τον περήφανο ανδρισμό του. Η αλέκα φυσικά δεν άντεξε και του δόθηκε κάτω απ' τ' άστρα. Άλλαξαν εκκλησίες. Καλύτερα. Εμείς είμαστε χαρούμενοι για αυτές τις εκκλησίες. Θα μπορούσε να γυρίσει και σε τουρκικό έτσι λίγο. Γιατί είναι για. Το καθήλωσε το κύριο. Για Ισέ και ο Αχμέτ. Λέω εγώ μια. Ενώ κυρίες και κύριοι, στο νούμερο 6 ο Άδωνος Γεωργιάδης και πάλι έχει δίκιο αυτός ο άνθρωπος. Είναι καταπληκτικά τα βιβλία τα οποία. Είναι καταπληκτικά τα βιβλία τα οποία πουλάει ο Άδωνος Γεωργιάδης και έχει ζητήσει ο άνθρωπος, παιδιά, και έχει δίκιο σε αυτό. Δηλαδή τόση δουλειά μας έχει δώσει. Θέλει να λέμε και το τηλέφωνο. Έτσι σημαίνει. Είναι το τηλέφωνο που πουλάει τα βιβλία. Και δεν το έχουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά πάντως τα 10 βιβλία είναι 30 ευρώ σίγουρα. Ναι, άρα θα το αποκτήσουμε και θα αρχίσουμε να δώσουμε και το τηλέφωνο. Και θα το φοράμε σαν μπλούζα εδώ μπροστά. Ναι, αλλά η ουσία είναι ότι πουλάει καταπληκτικά βιβλία και όντως αυτό που διαφημίζει για παράδειγμα είναι, το λέει και ο ίδιος, λέει, νομίζεις ρε παιδί μου, έχει τόσο ωραίες εικόνες, τόσο ζωντανές φωτογραφίες που νομίζεις ότι θα βγουν από το χαρτί και θα σου μιλήσουν. Ζωντανό. Είναι τόσο, τόσο καλά τα βιβλία. Αυτό το βιβλίο που βλέπετε εδώ τη Σκεπτομέρεια Αθηνά. Δείτε εδώ τώρα την εκτύπωση, νομίζω θα βγει το χαρτί να σου μιλήσει. Είναι ακριβώς όπως το λέει συμβαίνει. Ακριβώς όπως το λέει. Εντάξει, έτυχε το άγαλμα τώρα, αλλά μιλάνε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν... Ανάλογα τη φωτογραφία. Ανάλογα τη δείχνει η φωτογραφία, ρε Γιάννη. Όχι, το λέω στον κόσμο γιατί ξέρει. Θα δεχτούμε πίεση από κακοήθεια που τώρα είναι διάφορα γαζά τώρα. Έτυχε. Μα την ανάλογα τη φωτογραφία. Αφού σε αυτή τη φωτογραφία ο άνθρωπο είπε, θα βγει να σου μιλήσει. Τι θε να σου πει το συγκεκριμένο πράγμα που έδειχνε. Τι να πει, σωστά, πρικοσύμφωνα δεν μπορεί να μιλήσει αυτό. Αυτό είναι φυσικό. Εγώ δεν είπα, εγώ για να βοηθήσω γιατί. Πήγαινε να πει πρικοσύμφωνα. Το κάθε είναι πράγμα είναι... μιλάει τη γλώσσα του. Ναι. Μα πορδί είναι η μάτια και η απέλπιδα προσπάθεια του προκτού να πει τη λέξη πρικοσύμφωνα. Είναι πολύ γνωστό αυτό. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτό είναι επιστημονική έρευνα. Και αυτό ο καημένος ο αρχαίος αυτό. Χρόνια τώρα προσπαθούν να πει. Προσπάθει πολύ σκόπο. Την ευκαιρία, επειδή πρόλαβα και το έκλεψα να πούμε. 2, 10, 38, 15 χιλιάδες κυρίες και κύριοι. Στηρίξτε Άδωνη Γεωργιάδη. 10 βιβλία 30 ευρώ. Σας μιλάνε. Μερικές φωτογραφίες. Μερικά σας μιλάνε. Μερικά σας. Αυτό το 10 βιβλία 30 ευρώ για οτιδήποτε μην το ρίξετε. Μην το καταστρέψετε. Όχι, όλα. Συγγνώμη, νόμιζα ότι θα δείξει αυτό. Συγγνώμη. Α, τον επιχειρηματία να καθορίσει. Νόμιζα τόσο έκαναν. Αλλά και 30 να δώσετε καλά. Καλά, τι πάρει τώρα καλά. Ενώ στο νούμερο 5, να πάμε λίγο σε αθλητικό έτσι περιεχόμενο. Στο νούμερο 5 θα σας δείξουμε ένα βίντεο. Το μόνο που πρέπει να σας διευκρινίσουμε για να καταλάβει, να κατανοήσετε το βίντεο αυτό, είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος μιλάει είναι ο Στέλιος Ζαφυρίου. Η φωνή του ανθρώπου, αυτός που λέει αυτά που θα ακούσετε, είναι ο ίδιος ο Στέλιος Ζαφυρίου. Καλά κάνεις και το υπογραμμίζεις, μπράβο του. Τα στιγμιότυπα και το μοντάζ που θα δείτε τώρα είναι του Στέλιου Ζαφυρίου. Τα προηγούμενα δεν ήταν του Στέλιου Ζαφυρίου. Επίσης να αναφέρουμε ότι είχαμε δύο κάμερες στο σημερινό παιχνίδι. Όπως αναφέραμε, έχουμε δύο κάμερες στο σημερινό παιχνίδι. Μια εκεί είπαμε τα στιγμιότυπα και το μοντάζ δεν είναι του Στέλιου Ζαφυρίου στο πάμε γήπεδο. Διότι ο Ζαφυρίου ήταν στη Λαμία τριήμερο. Τα στιγμιότυπα αυτά του μοντάζ είναι του Ζαφυρίου του Στέλιου. Και να αναφέρουμε ότι ο Ζαφυρίου δεν ήταν στη Θεσσαλονίκη τρεις μέρες, ήταν στη Λαμία. Αυτό ούτε το αναφέρανε καθόλου. Τι κακοήθεια. Ζήλια. Τι κακοήθεια. Τυχερή Λαμία. Τυχερή Λαμία. Ενώ γνωρίζουν ότι ο Στέλιος ο Ζαφυρίου. Δεν ήταν. Ο Γκλέτσος θα έβαλε κάτι. Όχι. Και τον πήρε στη Λαμία. Γιατί κυρίες και κύριοι, σαν τη Χαλκιδική και σαν το Στέλιο Ζαφυρίου δεν έχει. Και ο Στέλιος Ζαφυρίου μπαίνει στη διαδικασία και στέλνει σε κάποια γατάκια πλάνα. Στο πάμε γήπεδο συγκεκριμένα. Του στέλνει πλάνα. Γιατί είναι μεγάλη καρδιά ο Στέλιος Ζαφυρίου. Από δύο κάμερες κιόλας. Έτσι, από δύο κάμερες ο Στέλιος Ζαφυρίου. Ναι. Από δύο ολόκληρες κάμερες στέλνει πλάνα. Ενώ ήταν τριήμερο στη Λαμία. Και έτρωγε γίδα βραστή. Και το μοντάζ. Αυτό που το πα. Το μοντάζ δεν το πες.
Και έχει φροντίσει. Και έχει φροντίσει. Άκου, άκου, άνθρωπε εσύ στη Λαμία. Και αντί να απολαμβάνει. Και αντί να απολαμβάνει την εξωτική Λαμία. Να κάθεται με τον Γκλέτσο και να σηκώνει μπάρε. Ναι, να κάνει διακοπέ σου. Οποιοδήποτε άλλο πήγαινε στη Λαμία. Θα ήθελα με τη δουλειά σου. Ο Στέλιος Ζαφύριου είναι στη Λαμία. Στη Μονταζιέρα πάνω. Και ασχολείται να στείλει πλάνα από δύο κάμερε στην άλλη εκπομπή. Και τι κάνει η άλλη εκπομπή. Τι κάνει η άλλη εκπομπή. Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, γεια σας από το γήπεδο του Σιδηροκάστρου. Στέλιος Ζαφυρίου εδώ. Μόνο Στέλιος Ζαφυρίου τα κάνει αυτό, κανένας άλλος. Αλλά απαξιώθηκε να πούμε ο Μάκης ο Κυλιντάρης να βάλει τα στιγμιότυπα του Απόλλων Καλαμαριάς. Εμείς του δώσαμε τα στιγμιότυπα, αλλά αυτός δεν τα πρόβαλε. Φανταστείτε, είχαμε τα στιγμιότυπα αυτά και δεν τα προβάλαμε. Έκανα εγώ τόσο δρόμο και τόσο κόπο έκανα και δρόμο για να έρθουν τα στιγμιότυπα από τα Σέρας. Και κάποιοι άλλοι απαξιώθηκαν να τα βάλουν. Λαμία, Σέρες, Σέρας. Συγγνώμη, το άλλος απαξιώθηκε. Είναι για τριήμερο Στέλιος Ζαφυρίου. Απαξιώθηκε, έτσι το τονίζω. Από τα Σέρας να έρθουν τα στιγμιότυπα και απαξιώθηκε ο Μάκης ο Κυλιντάρης. Δεν θα πάει έτσι μπροστά. Δεν πάει μπροστά. Το ποδόσφαιρό μας γιατί δεν σηκώνει κεφάλι. Να πίνεις μορφινόλαδο να αντέξεις. Τι. Τέλος πάντων. Γι' αυτό λοιπόν σιγά σιγά φτιάχνουμε. Το μάτς πώς σου είπε. Δεν έχει σημασία. Ποιο μάτς ρε. Σου είπα, άνθρωπος δύο κάμερες. Αυτό είναι το μοναδικό νούμερο που έχει σημασία. Απαξιώθηκε. Στο νούμερο 4, κυρίες και κύριοι, γι' αυτό φτάνουμε να προσπαθούμε να ανακαλύψουμε το βιονικό άνθρωπο. Γιατί με τους ανθρώπους δεν βγάζουμε άκρη πλέον. Πρέπει να βρούμε κάτι άλλο να μας αντικαταστήσει σιγά σιγά. Ο πρώτος βιονικός άνθρωπος είναι γεγονός και παρουσιάστηκε στο Λονδίνο. Το όνομά του Ρεξ. Με συνθετικό αίμα να κυλά στις τεχνητές του φλέβες και όργανα φτιαγμένα από συνθετικό ιστό, στόχος των επιστημόνων είναι να εξελιχθούν τόσο στην προσθετική μελών, όσο και στη μεταμόσχευση με τεχνητά όργανα. Ας υποθέσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι παίρνουμε αυτόν τον πρώτο βιονικό άνθρωπο στον πλανήτη Γη. Έτσι. Και του κάνουμε μια μετάγγιση ελληνικού αίματος. Γιατί έχει σημασία τι αίμα. Ποια θα είναι η συμπεριφορά του με το που θα πάρει μπρος κατευθείαν. Σημαντικό παράγοντα σε αυτό το σπουδαίο τεχνολογικό επίτευγμα αποτελεί η προέλευση του αίματος που κυλάει στις φλέβες του ρομπότ. Σας παρουσιάζουμε τις αντιδράσεις του ύστερα από μετάγγιση ελληνικού αίματος. Παιδιά, λίγο γρήγορα να προλάβω την τράπεζα. Σιγά μαντά με το πλάσ, δεν είμαι ο Ρουβάτς. Άντε να το λίγουμε σιγά σιγά. Έχω διπλοπαρκάρι, γαμώ τον καλά σας. Φόρτωσα τώρα. Τι θες ρε χίπστερ, σου είπα, δεν κάνω δηλώσεις. Άρε καημένε Μίτσο, για Terminator πήγαινες, αξιοθέατου έγινες. Η Ελλάδα τρώει τα ρομπότ. Ο πρώτος Ελληνάρας βιονικός άνθρωπος, κυρίες και κύριοι. Και το αγόρι εκεί φωνάζει, ορίεται. Σφίγγεται. Πεντάλεπτο τώρα που σφίγγεται. Είστε στο νούμερο 3. Έχουμε 3, 2 και 1. Συνήθως έτσι γίνεται όταν είσαι στο νούμερο 3. Τρεις μέρες. Ένα από αυτά. Μία, τρία νούμερα. Ένα από αυτά τα τρία. Θα προσπαθήσουμε όταν επιστρέψουμε να παίξουμε ένα από αυτά τα τρία βίντεο. Είναι και πολύ φοβερά και τα τρία, δηλαδή θα μπορούμε να καταλάβουμε. Ο Στέλιος Ζαφυρίου μας τα έστειλε. Από τη Λαμία. Και εμείς δεν απαξιωθήκαμε. Η Αυγενία Σαμαρά είναι εδώ με ένα βίντεο που της έχει στείλει ο Στέλιος Ζαφυρίου με δύο κάμερες. Από τα Σέρας. Και κατόπιν ενεργειών του Στέλιου Ζαφυρίου, οι Λοκομόντο θα παρισφρήσουν στο στούντιο στο τρίτο μέρος και θα μας απαξιώσουν όλους. Και θα καλύψουμε την εμφάνισή τους με δύο κάμερες. Δύο κάμερες. Του Στέλιου Ζαφυρίου. Του Στέλιου Ζαφυρίου. Εδώ εμείς θα φύγουμε για τη Λαμία. Το βρήκαμε τελείως. Είμαστε μια χαρά. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε λίγο. Αυτό το τραγούδι όποτε το παίζουμε στο ραδιόφωνο στον Imagine 89.7. Το ραδιόφωνο όπως το φαντάστηκες
Κάθε φορά που μεταδίδουμε αυτό το τραγούδι, κύριε, ρωτάει πολλοί κόσμος ποιο είναι, να το πούμε καθαρά. Είναι η Paper Tongues και το τραγούδι λέγεται Ride to California. Στρέψαμε στο Ράδερ Βίλα και πάμε στα δικά σας μηνύματα. Χρήστο. Η ζωή, φίλου μας, παρατηρεί και έχει δίκιο, γιατί είμαστε αυτοί που είμαστε. Νομίζω, λέει, δεν συνέλαβε ο πτωχός νου σας τι έκανε ο άνθρωπος, γι' αυτό τον απαξιωθήκατε. Πήγε Σέρες και Λαμία τρίμερο με δυο κάμερες. Φοβερό ζωή, πραγματικά. Πει ένα άλλο λίγο. Πρέπει να τα λέμε αυτά. Σχιζοφρενήσει, δηλαδή. Ποιο τα έκανε αυτά. Ο Στέλιος Αφιερέως. Αυτό είναι μηδέν. Εσύ τώρα απαξιώθηκες. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Επίσης, ο Στέλιος Αφιερέως από τα Σέρας με δυο κάμερες φέρνει σε επαφή τον δήμαρχο Μπουτάρη με τον πρόεδρο του Αρκτούρου Μπουτάρη για να βγάλει από το ζωολογικό κήπο τις δύο αρκούδες. Σχιζοφρενής τηλεθεατής. Και ποιος σχιζοφρενής τηλεθεατής, ο οποίος λέει ο Στέλιος Αφιερέως με δύο κάμερες από τα Σέρας φροντίζει ώστε ο Άδωνος Γεωργιάδης το 38-15.000 να πουλήσει βιβλία με πέντε παπάκια δώρο. Και όλα αυτά ο Στέλιος Αφιερέως. Με δύο κάμερες. Βάσιμες πληροφορίες λένε ότι ο Στέλιος. Βάσιμες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Στέλιος Αφιερέως πάει στο Μόναχο για να στείλει πλάνα από τον πρώτο ημιτελικό μεταξύ Μπάγερν και Μπαρτσελόνα, τη Σέρες και Λαμία, Στέλιος Αφιερέως τώρα και στο Μόναχο. Θα καλυφθεί μόνο με δύο κάμερες ο ημιτελικός. Μόνο με δύο κάμερες για πρώτη φορά στην τηλεοπτική ιστορία. Μέσω Λαμίας. Πάνω με τις 32. Αυτά ακριβώς. Επίσης, ένας φίλος μας ο Γιώργος λέει το εξής και μάλλον έχει δίκιο το παλικάρι. Για να απαξιωθούν επιτέλους και κάτι γατάκια βαν που πάνε με κάτι. Τη Steam εκεί και τη UEFA και Champions League Black. Κάτι μπασκάκι, θες να τα ακούνε αυτά τα πράγματα. Με δύο κάμερες. Με δύο κάμερες. Παπάδες κάνει, με δύο κάμερες. Και λείπει. Και λείπει κιόλας. Άρε Δανάη. Αυτό είναι σωστό. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιώργος λέει το εξής, ότι εφόσον ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Άνθιμος, λέει αυτές τις ωραίες ιστορίες, αναμένεται να κυκλοφορήσει βιβλίο. Και εφόσον ο Μητροπολίτης, εκτός από ο Μητροπολίτης, είναι παπάς, και οι ιστορίες αυτές είναι αισθηματικού περιεχομένου, τα βιβλία θα είναι παπάρλεκιν. Λέει ο Γιώργος. Γιατί. Πώς φοβόμουν την εξέλιξη αυτού του μηνύματος. Καλά έκανες. Και θα τα προωθεί ο Άδωνης με δώρο παπάκια. Γιώργο, μπράβο, αγόρι μου, περαστικά εύκολα. Εγώ να δεις πως ήλπιζα ότι διαβάζει άλλο μήνυμα και όχι αυτό που βλέπω. Είναι παπάς, είναι άρλεκιν, γιατί τι, δεν καταλαβαίνω. Η εξέλιξη και ο συνδυασμός των θεμάτων των εκπομπών της χθεσινής και της σημερινής εκπομπής έχουν δοθεί με έναν συμπαντικό, θα λέγαμε, τρόπο. Ο ηρμός είναι το πάνω σε αυτή την εκπομπή. Το πάνω. Ωραία, οπότε κυρίες και κύριοι, δυστυχώς είναι. Εγώ φταίω, το παίρνω πάνω μου. Το παίρνω πάνω μου. Γιατί πρέπει να σας πω ότι η Κυριακή θα γίνει ο 8ος μαραθώνιος εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και ήθελα να σας πω ότι το μη κερδοσκοπικό σωματείο Δεσμός θα κάνει την πρώτη μαραθώνια συλλογή αγαθών. Βρεφικές πάνες, βρεφικές κρέμες, γάλα σε σκόνη θα βρίσκονται παντού στον τερματισμό και εκεί που σε διάφορα σημεία και στην αφετηρία. Και θα μαζεύουν αυτά τα πράγματα για τα παιδιά. Οπότε να ευχηθούμε καλή επιτυχία εκτός από τη διαδρομή και πότε στην προσπάθεια είναι που κάνουν αυτή την Κυριακή, 21 Απριλίου, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, σε όσους συμμετέχουν. Στα πλαίσια του μαραθωνίου Μεγάς Αλέξανδρος. Μεγάς Αλέξανδρος. Θα ήθελα πάρα πολύ να συμμετέχω, αλλά ξέρετε, είμαι τραυματισμένος, δεν μπορώ. Καλή επιτυχία στο πόδι, εγχείρη στο πόδι. Θα τρέξεις το μαραθώνιο. Θα τρέξει ο αδερφός σου. Ναι, βέβαια, στο τότε έξι. Είναι ωραία. Μανιακός του μαραθωνίου, ναι. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Ωραία. Ο Στέλιος Αφιερέως θα τον καλύψει με δύο κάμερες. Μαραθώνιο. Στην αρχή και μία Μεγάς Αλέξανδρος. Δεν νομίζω ότι θα σπαταλήσει δύο κάμερες για το μαραθώνιο. Θα τη βάλει εδώ. Νομίζω ότι θα δώσει από ένα χιλιάρικο σε κάθε κάμερα. Θα πάνε έξω να φάνε μόνο. Αυτό είναι άσχετο τελείως από ένα παλιό ανέκδοτο. Κορυφαίο ανέκδοτο. Που κορυφαίο ανέκδοτο όμως. Στάθημο αλλαγή βάλδια. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε σήμερα να δείξουμε. Ευγενία Σαμαρά, κυρίες και κύριοι, καλωσορίζουμε το Ευγενάκη στην εκπομπή. Ανιψιά του Στέλιου Ζαφερού. Γεια σου, Ευγενία, καλώς ήρθες. Τι κάνεις? Καλά, έχω πάρα πολύ ωραίο βίντεο σήμερα. Το οποίο να σας πω ότι είναι βίντεο ντοκουμέντο. Είναι ντοκουμέντο. Ο Στέλιου Ζαφερού, φυσικά, με μία κάμερα. Όχι πλάκα. Ο Πολ το τράβηξε και μας το έστειλε και είναι πραγματικά βίντεο ντοκουμέντο. Λοιπόν, λίγο να σας πω κάποια πράγματα. Θα δείτε στην αρχή μία ταμπέλα. Η οποία ταμπέλα δείχνει ένα έργο που έγινε στην Κρήτη το 2004. Ξέρετε, με τον αυτά που δείχνουν τον προϋπολογισμό. Αυτές οι γνωστές ταμπέλες. Ο οποίος είναι και μεγάλος ο προϋπολογισμός. Της αναγγελίας του έργου. Έτσι, πόσα χρόνια χρειάστηκαν για να γίνει κτλ. Αμέσως μετά η κάμερα γυρνάει και βλέπουμε με κομμένη την ανάσα. Με θαυμασμό το έργο αυτό. Περήφανοι που είμαστε Έλληνες. Δείτε το. Μπράβο.
Πώς τα κάνουν αυτά? Ποιος θα το πει, κοίτα, κοίτα. Και ακόμα δεν... Και ακόμα δεν μεγάλωσαν τα δέντρα, η άμα το... Πολύ ωραία. Μπράβο. Αυτά. Μπράβο, Γιάννη, υπάρχει ελπίδα. Τελείωσε. Πήρε μπρος η Μιχάλη του κουντού, κουντού. Και να δείτε ότι σε αυτό το γήπεδο μια μέρα ο Στέλιος Ζαφυρίου με δύο κάμερες θα καταγράφει μοναδικές στιγμιότητες. Και κάποιοι ακόμα και τώρα κακεντρεχώς λένε ότι δεν άφησαν κληρονομιά οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004. Αυτοί είναι οι απαξιωτές. Όχι, μάλλον κάτσε αυτό, δεν είναι λάθος. Οι αυτοί που απαξιώθηκαν τους Ολυμπιακούς. Λοιπόν. Ευγενία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, είμαστε πολύ χαρούμενοι για τα αγόρια που θα ακολουθήσουν τον καφετζή. Μόνο ο Τσακ Νόρις ξέρει γιατί ο Ζαφυρίου έχει δυο κάμερες. Και οπότε με μεγάλη χαρά δίνουμε το λόγο στον καφετζή. Έφτασε και μαζί μας ο Στέλιος, συγγνώμη, η Λόκο Μόντο. Καλώς τα παιδιά. Στέλιος Ζαφυρίου με δύο κάμερες. Άρτια φιχθέντε, σήμερα ήρθατε στη Θεσσαλονίκη. Απ' τη Λαμία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήθελε με έναν λιγάκι περιπετειώδη τρόπο. Από τη Λαμία. Λαμία. Από τη Λαμία βεβαίως. Με δύο κάμερες, όχι με αεροπλάνο. Καλώς ορίσατε. Γεια σου, Σταύρη. Καταρχήν, λέγαμε κάτι προηγουμένως για. Έχετε ένα νέο άλμπουμ στα Σκαριά. Ναι. Θα μας πεις δύο λόγια γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στο Μάιο θα κυκλοφορήσει ένα καινούριο άλμπουμ που θα έχει τον τίτλο Οδύσσια. Οδύσσια. Οδύσσια, επειδή είμαστε 10 χρόνια όλοι μαζί και ταλαιπωρούμαστε. Στα πελάγια, ας πούμε. Και... Με συγχωρείτε, δεν περνάτε και άσχημα όμως. Όχι, περνάμε πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ναι. Και θα παίξουμε ένα κομμάτι αυτό το δίσκο. Mm-hmm. Το κομμάτι αυτό λέγεται Mala Onda. Mala Onda. Που στα ισπανικά θα πει κακή άβρα. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάει για την κακή άβρα σε όλη την Ευρώπη, στη Νότια Ευρώπη, στη χώρα μας συγκεκριμένα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Από ζωντανές εμφανίσεις, Μαρκ. Λοιπόν, είμαστε Παρασκευή και Σάββατο την επόμενη εβδομάδα στο Block 33. Mm-hmm. Και 11 Μαΐου στον Καγκάνη στην Αθήνα. Ωραία. Και βέβαια μετά αρχίζει το καλοκαίρι όπου. Μετά θα είμαστε στον δρόμο, όπως πάντα. Συγγνώμη λίγο, αυτές κάτι φήμες, ελπίζω να μην κάνω λάθος, όχι σωστά, και να θυμάμαι σωστά και να μην κάνω λάθος για τον Γκαγκάριν, ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, ότι υπάρχει περίπτωση να... Ο αστροναύτης. Όχι ο Γιούρι Γκαγκάριν, το κλάδι. Α, εγώ δεν ξέρω κάτι. Ο Γιούρι Γκαγκάριν. Και δεν το ξέρει ο Στέλιος Ζαφυρίου. Θα στείλουμε το δύο κάμερες θα στείλουμε. Είναι κομμάτι πεθαμένο. Δεν είναι και πολύ καλό. Δεν θέλω να σας αναχωρέσω, αλλά ο Γκαγκάριν δεν είναι πολύ καλό. Αυτός... Και η Λάικα το σκύλο που πήρε στο διάστημα. Έγινε ποιητή, είναι ένα πείμα. Ωραία, και το καλοκαίρι βεβαίω θα αλωνίσει το Λιντερνετ. Ελπίζουμε τέλο πάντων ότι δεν είναι αλήθεια αυτή. Συγγνώμη, στα δύο να το ολοκληρώσουμε. Χίλια, συγγνώμη. Ελπίζω ότι δεν είναι αλήθεια όλε αυτέ. Γιατί οι χώροι οι οποίοι φιλοξενούν μουσικέ και ωραία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να παραμείνουν ζωντανοί στη χώρα. Δεν έχω ακούσει κάτι. Μακάρι να είναι όλα καλά και να. Ο αστροναύτη είναι καλά. Ο αστροναύτη δεν ξέρω, χθε μιλήσαμε. Χθε το 60 πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε για μας σήμερα. Είστε καλά και να πούμε ότι όποιος θέλει να μας παρακολουθεί μπορεί να μπει στο locomondo.gr ή στο Facebook Locomondo Official. Ωραία. Εκεί θα είναι αναρτημένα τα πάντα. Ωραία. Καλή επιτυχία και καλό καλοκαίρι. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ γιατί εμείς ευχαριστούμε ένα συγκρότημα που λατρεύουμε. Η Locomondo σήμερα κλείνουν το Radio Villa με ένα τραγούδι που μιλάει για όλη αυτή την κακή άβρα που Θεέ μου, πόσο καλό θα είναι να μπορέσουμε να τη διώξουμε από πάνω μας γιατί είναι τόσο αλήθεια προφανώς αυτό που στο οποίο αναφέρεται το τραγούδι. Εμείς σας αφήνουμε τώρα. Καλή εβδομάδα το υπόλοιπο της εβδομάδας. Καλό Σαββατοκύριακο και θα είμαστε και πάλι εδώ τη Δευτέρα. Έως τότε έχετε όλοι μας την αγάπη. Πολλά φιλιά. Να είστε καλά. Γεια σας, μούτρα, αδέρφια. Καλά, περάστε, προσέχετε. Va caminando
pero sin escuchar. Mala onda, mala onda. Έρχεται πορά, έρχεται βροχή σ' όλη τη χώρα, σ' όλη τη γη. Μάλα όντα, μάλα όντα, μάλα όντα, μάλα όντα. Άνθρωποι κουρασμένοι οθόνες κοιτούν, άνθρωποι θυμωμένοι